Α Κορινθίους Ιώτα Α 23. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριο αφού εδείπνησε λέγον τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε, ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Διότι ως άκης αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Η λατρεία μας αυτή την ώρα, αδελφοί, έχει να κάνει μέσα από αυτά τα εδάφια, αυτά που διαβάσαμε, με τρεις καταστάσεις. Πρώτον, ανάμνηση. Ανάμνηση. Δηλαδή έρχεται στο μυαλό μας η θυσία του Χριστού. Κάθε μέρα βέβαια την έχουμε στο μυαλό μας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αλλά ιδιαίτερα αυτή την ώρα η ανάμνησή μας είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για την αμαρτία μου και τις αμαρτίες μου. Και καθώς, όπως το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει και μας φανερώνει ότι είναι καιρός μετανοίας και επιστροφής, θέλουμε να επιστρέψουμε. Αμήν, αδελφοί. Θέλουμε να επιστρέψουμε, Κύριε. Βοήθησέ μας, Κύριε. Θυμάμαι λοιπόν τη θυσία του Χριστού, ότι θυσιάστηκε για τις δικές μου αμαρτίες. Οπότε, αν τις πάω ενώπιόν Του, ο Κύριος είναι αγαθός και θα τις συγχωρέσει και θα με βοηθήσει ώστε να μην τις ξανακάνω. Αφού λοιπόν το θυμάμαι, λέει καταγγελία, αναγγελία δηλαδή, διακήρυξη, το ομολογούμε, το λέμε, την ώρα προσευχόμαστε, Κύριε, εγώ έπρεπε να έχω πεθάνει, αλλά πέθανες Εσύ για μένα. Αυτή είναι η καταγγελία, αδελφοί, που κάνουμε. Εγώ έπρεπε να ήμουν στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά πήγες Εσύ, έστειλες τον Υιό Σου, Πατέρα, για να σωθώ εγώ. Και τον είδες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να θυσιάζεται για να είμαι εγώ τώρα ελεύθερος. Αλληλούια. Και τρίτον, ευχαριστία. Ευχαριστία μέσα από την καρδιά μας. Καθώς όταν θα λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, στην καρδιά μας, στη ζωή μας, θα έχει μπει η αιώνια ζωή. Μα δεν υπάρχει πάντοτε η αιώνια ζωή μέσα μας. Λέει, όποιος τρώγει από τον άρτον τούτο ή πίνει από το αίμα του αίματος τούτου, θα έχει ζωή αιώνια. Άρα, οι συνεχιζόμενοι πόσεις του αίματος του Χριστού και οι συνεχιζόμενοι βρώσεις του σώματος του Χριστού, τότε μένει ζωή αιώνιος. Αιώνια ζωή, λοιπόν, μετά. Ευχαριστία, δοξολογία, γιατί μας χάρισε ο Θεός άλλη μια φορά τη ζωή την αιώνια. Οποίοι, λοιπόν, πρέπει να είμαστε τώρα εμείς, αδελφοί, ας σηκωθούμε, σας παρακαλώ, και για ένα λεπτό ας προσευχόμαστε με μετάνοια ο καθένας για τα δικά του λάθη, να συγχωρέσουμε και όλους όσους αμαρτήσανε σε εμάς, για να λάβουμε εκ του σώματος και του αίματος του Κυρίου.